Μελιτόπουλος, μακρινό σουτ πάνω από την εστία, καλό. Άλεξ, ο Άλεξ Κομπάση. Να το λοιπόν το 1-0. Ωραίο το γκολ, Κωνσταντόπουλος. Παίκτης του Καμπανιακού, Τσακίρης. Προσκυνητόπουλος. Προσκυνητόπουλος, Παπάζογλου. Άλτη Κομπάση από αριστερά, Τάγκου μόνος του, εκεί από αριστερά η σέντρα. Κόβουνε προς το παρόν οι παίκτες του Ξανθόπουλος, ο Άλτη, το σουτ έξω. Παπάζογλου, μακρινό πλασέ και γκολ. 2-0 με τον Άλτη Κομπάση, έξυπνο, περίπου 5-6 μέτρα πάνω από το κέντρο, είδε τον τερματοφύλακα που ήταν έξω και τον μπλάσαρε από πολύ μακριά, κάνοντας το 2-0. Κοσμετσακίρι, κερδίζουν οι παίχτες της Ξυλούπολης, Σισμανίδης τώρα. Σισμαλίδης, από μακριά ένα σουτ, δεν ανησυχεί ο Νιάνιος. Να τώρα, επιθετική γραμμή με το Σισμαλίδη, μπαίνει, πλασάρι, έξω! Ω, τι μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι μετά το λάθος που έγινε στο χώρο του κέντρου. Στην περιοχή, Ξανθόπουλος, ωραία δίνει στον Προσκυνητόπουλο, κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά και πολύ ωραία απέκρουση του τερματοφύλακα της Ξυλούπολης σε κεφαλιά του Παπάζογλου. Ο Πίκιος έκανε την επέμβαση του αγώνα. Κόρνερ από αριστερά με τον Άλτη Κομπάση για τον Καβανιακό. Εκτελείται Ξανθόπουλος, Χριστοδουλίδης πάνω στη γραμμή, καταφέρνει να μην πετύχει τον γκολ. Νέο κόρνερ. Εκτελείται κεφαλιά, δοκάρι. Πάλι ο Παπάζογλου ήταν. Προσκυνητόπουλος προσπαθεί να βρει εκεί τον Τάνκου πίσω. Άλτη, γκολ! Τι ωραίο συνδυασμός για τον Καβανιακό. Το δεύτερο γκολ του Άλτη Κομπάση. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Άλτη Κομπάση. Ευκαιρία τώρα να βάλει πολλούς παίχτες μέσα στην περιοχή η ομάδα της Ξυλούπολης. Κόλκος. Εκτελείται, διώχνει ο Νιάνιος. Ματζιούνης. Δεν πέρασε η μπάλα στην αντεπίθεση. Να τώρα πολλούς παίχτες έξω από την περιοχή για τον Ξυλούπολη. Κόλκος. Κόλκος. Μαρκάρεται από τον Προσκυνητόπουλο. Κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά, ενώ τα παιδιά του της Χιλούπολης ήταν πέναλτι. Δεν νομίζω όμως. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το κόρνερ τώρα από αριστερά με τον Κόλκο. Εκτελείται. Πολύ ωραίο, αλλά απομακρύνει ο Νιάνιος. Πολύ ωραίο το σουτ του Μιλωνά. Αλλά εξίσου πολύ ωραία η απέκρουση του Νιάνιου. Σανθόπουλος. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, ναι, πράγματι, να τελειώσει το ημίχρονο. Θυμίζω 3-0. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Άλεξ. Το σου του Άλεξ. Ω, γκολάρα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ του Άλεξ. Ξανθόπουλος. Άλεξ. Ο Άλεξ μπαίνει στην περιοχή, Άλεξ κόβει εκεί που είναι ο Χαρίσης, αποκρούει εντυπωσιακά ο
ήταν και σε θέση offside το Άλεξ εκεί, δεν το έδωσε, αλλά η απόκριση του Πίκιου ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Αλμπάνης. Η σέντρα του, κεφαλιά, πολύ ωραίο γκολ του Μαγούλα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 5-0. Μαγούλας. Ματζιούνις. Προσκυνητόπουλος πίσω. Ο Παπάζογλου. Προσκυνητόπουλος. Έπεσε ο ρυθμός τώρα, Χαρίσης, Προσκυνητόπουλος, προσπαθεί να βρει τον Χαρίση, κόβουν οι παίχτες της Ξυλούπολης, Προσκυνητόπουλος κερδίζει όμως, μπαίνει μέσα. Πλασάρει εκεί ο Ξανθόπουλος πάνω από τα δοκάλια. Προσκυνητόπουλος, ωραία παλιά πήγε να βρει τον Χαρίση, είναι ο Άλεξ. Ψηλός, Παπάζογλου, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα οι παίκτες της Ξυλούπολης, Παπάζογλου, Προσκυνητόπουλος, Προσκυνητόπουλος, έχασε το κοντρόλ από μόνος του, Δουλγερίδης, κερδίζει ο Προσκυνητόπουλος, Προσκυνητόπουλος, λίγο έξω την περιοχή, Χαρίσης, το σούτ του σε κόρνερ από τον Πικιό. Υψηλός, ωραία στο Ματζιούνι, πλασάρι, έξω. Άλεξ, μπαίνει στην περιοχή, τρίπλες, δίνει εκεί στον Προσκυνητόπουλο, πάνω από τη γραμμή προλαβαίνει και διώχνει ο Τσαλουκίδης. Χαρίσης. Χαρίσης μπαίνει στην περιοχή, πλασάρι, γκολ. Άλλο ένα γκολ για τον Καβανιακό, είμαστε στο 7-0 με τον Χαρίση. Δάλλας, Παπάζογλου, τέλος. Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα, Καβαγιακός, ΠΑΟ Ξυλούπολης, 7-0.